Λοιπόν, η μέρα θα ξεκινήσει με μοντάζ. Θα ξεκινήσουμε το μοντάζ. Θα έχω μια δουλειά να κάνω για ένα μαγαζί, θα φτιάξουμε ένα σποτάκι. Θα σας δείξω λίγο After Effects, λίγο πολύ γρήγορα όμως, φανταστείτε τίποτα σπουδαίο. Και μετά θα κατεβώ στο κέντρο με τα πόδια, γιατί δυστυχώς η μηχανή μου βρίσκεται στο κέντρο. Έτσι θα κατεβώ με τα πόδια και στον δρόμο που θα κατεβαίνω θα σας πάρω μαζί μου και θα τραβήξουμε πολύ όμορφες φωτογραφίες. Θέλω βασικά να πάω σε ένα συγκεκριμένο σημείο κατεβαίνοντας από το σπίτι μου. Το σπίτι μου βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα από το κέντρο. Θα προπατήσουμε. Και θέλω να πάω σε ένα συγκεκριμένο σημείο που φαίνεται το παλιό λιμάνι, το παλιό καρνάγιο μάλλον της πόλης, να τραβήξω ένα βίντεο, μια φωτογραφία από εκεί πέρα. Σκοτεινή, βραδινή φωτογραφία θα είναι, για να μπορέσουμε να δείξουμε πιο smooth τα πλάνα. Αλλά το βίντεο δεν θα ξεκινήσει με αυτή την μπλούζα, θα αλλάξω μπλούζα. Έτσι είναι καλύτερα. Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω μέσα στη μηχανή μέσα στη μηχανή μου που είναι στο κέντρο τη φωτογραφική μου μηχανή, την DSLR. Άρα δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε. Έχω βέβαια εδώ πέρα την 50, αλλά ο φορτιστής της 50 είναι στη βάλτσα της μηχανής. Άρα δυστυχώς δεν έχω μηχανή και η 50D δεν έχει μπαταρία καθόλου. Οπότε δεν θα πάμε για φωτογραφία σήμερα, θα πάμε στο επόμενο βίντεο. Δεν θα σας αφήσω έτσι όμως. Λοιπόν, θα σας δείξω μια καταπληκτική εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε και να μπορέσετε να κάνετε τις φωτογραφίες σας κινούμενες. Δηλαδή να τραβήξετε μια φωτογραφία και να κάνετε τα σύννεφα να κινούνται ή να κάνετε να έχουν κεραυνούς ή να κάνετε, ας πούμε, αν έχει φωτιά και τραβήξετε μια φωτογραφία, να κάνετε τους καπνούς φωτιάς να κινούνται ή τις φλόγες ή αν τραβήξετε μια φωτογραφία με καταράκτη. Βασικά να κάνετε τη φωτογραφία όπως αυτήν εδώ. Τέλειο! Τέλειο. Λοιπόν, πάμε να εξερευνήσουμε την καινούργια την εφαρμογή. Λοιπόν, ήταν ένα βίντεο που θα έκανα στο επόμενο, ήθελα να τη δείξω την εφαρμογή, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και έχω τις μηχανές μου στη μηχανή μου, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε. Όμως φωτογραφία θέλω να την τραβήξω, την είχα τραβήξει ξανά το 2014 κάποια στιγμή. Που είναι εξαιρετική, παιδιά, η φωτογραφία από εκείνο το σημείο είναι εξαιρετική και θέλω να ξαναπάω, να ξανατραβήξω από το ίδιο σημείο φωτογραφία. Θα αρχίσω να τραβάω βίντεο το screen της οθόνης του iPhone. Έχω το iPhone, η εφαρμογή είναι και για Android και για iPhone, έτσι το συζητάμε. Η εφαρμογή λέγεται PixaLoop. Είναι αυτή εδώ που βλέπετε εδώ πάνω. Αυτή εδώ ακριβώς. Ονομάζεται PixaLoop. Είναι μια, πραγματικά θα σας εντυπωσιάσει, θα δώσετε κίνηση στις φωτογραφίες σας και θα μπορέσετε να κάνετε καταπληκτικά stories. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν την εφαρμογή. Ναι, βασική προϋπόθεση να ξεκινήσουμε πρώτα να τραβάμε screen recover το κινητό. Πατάμε. Πάμε να ανοίξουμε την εφαρμογή μας. PixaLoop ονομάζεται. Εδώ είναι το project που έφτιαξα εγώ. Τώρα, εάν σε περίπτωση δεν κατεβάσετε από την αρχή, θα σας ανοίξει, θα κάνετε το tutorial να δείτε και πώς δουλεύει η εφαρμογή και θα σας έχει μία φωτογραφία. Βασικά θα σας έχει αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Αυτή τη φωτογραφία είναι μία φωτογραφία που έχει βγάλει ένας τύπος, έναν τύπο πάνω στο βράχο. Τώρα, βλέπετε ότι έχει πάνω σύννεφα και καταράκτη. Ο τύπος έδωσε κίνηση στα σύννεφα και στον καταράκτη. Εάν πατήσουμε play, βλέπω ότι τα σύννεφα πάνω κινούνται και ο καταράκτης κινείται. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω το πώς μπορούμε σε μια φωτογραφία μας, δική μας φωτογραφία, να δώσουμε κίνηση και στα σύννεφα αλλά και στον καταράκτη, το νερό ή τη βροχή, όπου θέλετε. Λοιπόν, έχω βγάλει μια φωτογραφία την καβάλα. Εγώ έχω δώσει κίνηση, θα πατήσω τέρμα πίσω στη φωτογραφία για να πάω στην αρχική μου φωτογραφία που είναι αυτή εδώ. Είναι μια φωτογραφία την οποία έχω βγάλει και την έχω instagramίσει. Λοιπόν, θα πατήσουμε τώρα. Κάτω βλέπετε ότι έχει το animation, το loop, το sky, το camera effects, το overlay και τα σχετικά και νομίζω και άλλα όχι αυτά έχει. Λοιπόν, πατάμε sky. Εάν πατήσετε sky, σας έχει κάποιους υποψήφιους ουρανούς. Πατάτε όποιον υποψήφιο ουρανό θέλετε και απλά τον προσθέτετε. Έχει και πιο ωραίους παρακάτω και έχει και βόρειος Έλλας και τα σχετικά που είναι για την πρώτη έκδοση για την αγορασμένη. Τώρα, αν θέλετε να την αγοράσετε, μπορείτε φυσικά έτσι. Και το συζητάμε. Εγώ σας είπαμε στον τρόπο να κατεβάσετε την trial που είναι εξαιρετική και ακόμα. Έτσι και δεν χρειάζεται να την αγοράσετε. Λοιπόν, βάζετε τα σύννεφα που θέλετε. Πατάτε
και διαλέγετε ποια σας φαίνονται πιο αληθινά στη φωτογραφία σας. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά κοντά και είναι αληθινά στη φωτογραφία μας. Πατάμε play και βλέπετε ότι τα σύννεφα επάνω κινούνται. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Και μετά πατάτε εδώ πέρα, στο iPhone τουλάχιστον είναι εδώ, στο Android δεν ξέρω, δεν το έχω δουλέψει Android. Πατάς εδώ και κάνεις export τη φωτογραφία σου. Εδώ είναι το duration, το πόσα δευτερόλεπτα θέλεις να κρατάει η φωτογραφία σου. Μπορείς να την κάνεις, ας πούμε, 4 δευτερόλεπτα. Και πατάς export, πηγαίνεις στις φωτογραφίες σου ή πατάς να τη βάλεις στο Facebook, στο Snapchat ή στο Instagram. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα το πώς θα δώσουμε κίνηση στη φωτογραφία. Πάμε πίσω και πατάμε την φωτογραφία αυτήν που έχω βγάλει. Πάλι είναι φωτογραφία που έχω βάλει από τον drone και βλέπετε ότι κινούνται τα σύννεφα και κινείται και η θάλασσα. Τώρα είναι λίγο πρόχειρες φωτογραφίες, απλά για να σας δείξω πώς δουλεύει. Πατάμε stop και πατάω επάνω στη φωτογραφία. Animate. Και θα πατήσουμε path. Βλέπετε ότι έχει κάποιες γραμμές και κάποιες βούλες. Βλέπουμε ότι το path και το anchor είναι αυτά που χρειαζόμαστε για να δουλέψουμε. Βλέπετε ότι εγώ αν πατήσω το path ασπρίζουν οι γραμμές και αν πατήσω το anchor ασπρίζουν οι βούλες. Θα πατήσω remove όλων και θα το κάνω από την αρχή. Πρώτα απ' όλα αποφασίζετε που θέλετε να δώσετε κίνηση. Εάν θέλετε να δώσετε κίνηση στη θάλασσα, θα πρέπει να αγκαλιάσετε με το anchor όλη την επιφάνεια που δεν θέλετε να κινείτε, γιατί αν σε περίπτωση βάλετε το path και πατήσετε ότι θέλετε να κινείτε αυτή η πλευρά, θα κινείτε όλη η φωτογραφία. Κάπως έτσι. Επειδή εμείς δεν το θέλουμε αυτό, θα πατήσουμε stop, θα πατήσουμε remove αυτού του path και θα πατήσουμε το anchor. Και θα έρθουμε γύρω-γύρω από την στεριά και θα πατήσουμε tap. Anchor δηλαδή. Θα βάλουμε πινέζες αλλιώς, πιο απλά, γύρω από τη φωτογραφία μας. Για να μην δώσουμε κίνηση. Τώρα, εφόσον αγκαλιάσαμε με τις πινέζες όλη την πλευρά της γης, της επιφάνειας, θα πατήσουμε το path και θα έρθουμε εδώ πέρα και θα δώσουμε κίνηση στη θάλασσα. Βλέπετε, δώσαμε κίνηση. Αν πατήσω το path, βλέπετε ότι έχουμε δώσει κίνηση στη θάλασσα. Τώρα, θα πατήσουμε stop, θα έρθω εδώ πάνω, θα βάλω και εδώ anchor, για να είναι η κίνηση της θάλασσας από τον ουρανό διαφορετική, και θα πατήσω path να δώσω και στον ουρανό τα σύννεφάκια μου να κινούνται. Αυτό ήταν. Δώσαμε κίνηση στη γραφεία μας. Τώρα αν τη συνταγραμμίσετε, θα εντυπωσιάσετε τους φίλους σας. Μπορείτε παράλληλα έτσι να έρθετε εδώ, να πατήσετε sky και να προσθέσετε και ουρανό. Και να κινείτε και η θάλασσα ταυτόχρονα, μαζί με τον ουρανό σας. Νομίζω αυτό μου αρέσει. Θα τα άφηνα έτσι. Έτσι, και πατάμε πάνω δεξιά και μπορούμε να εξπορτάρουμε τη φωτογραφία μας. Είναι μια εφαρμογή η οποία είναι για κινητό και μπορεί να δώσει ζωντάνια στις φωτογραφίες σας. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Δεν μου βγήκε όπως το ήθελα, δεν έχει όμως καμία σημασία. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω η φωτογραφία να σας άρεσε επίσης. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σε όλους.